τις αγάπες μου, ελπίζω να είστε όλοι και όλες πάρα μα πάρα πολύ καλά. Καλώς ήρθατε επίσης στο κανάλι μου. Για το σημερινό βίντεο είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί τίνω και εγώ σαν θεατής και subscribers από άλλους youtubers να μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα βίντεο. Σήμερα λοιπόν θα ασχοληθούμε με προϊόντα τα οποία για μένα είναι τόσο καλά, που όταν θέλω, ας πούμε, να κάνω ένα ασφαλές μακιγιάζ, να μην έχω εκπλήξεις, να ξέρω ότι όλα θα μείνουν στη θέση τους με τον τρόπο που θέλω, είναι αυτά τα οποία θα επιλέξω. Και οτιδήποτε από αυτά τελειώνει, το αγοράζω ξανά και ξανά και δεν πρόκειται ποτέ να σταματήσω να το αγοράζω, εκτός φυσικά να αλλάξουν οι ανάγκες του προσώπου μου. Οπότε πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε, γιατί νομίζω ότι θα μας βγει πολύ μεγάλο το βίντεο. And always hesitating, kryptonite desires set my heart afire. Θα ξεκινήσουμε με τη σειρά που τα χρησιμοποιώ, οπότε ξεκινάμε με primers. Έχω δύο ιερά προϊόντα. Το πρώτο είναι από την εταιρεία Dirty Works και είναι η Radiance Cream. Είναι η κρέμα που φοράω συστηματικά, χρησιμοποιείται και σαν primer, αλλά στην πραγματικότητα αυτό που την καθορίζει είναι μια κρέμα η οποία θα σου δώσει μια λάμψη, μια ενυδάτωση ανά πάσα στιγμή μες την ημέρα όταν το χρειάζεσαι. Η δουλειά που κάνει πάνω στην επιδερμίδα είναι εκπληκτική. Ενυδατώνεται το πρόσωπό μου, νιώθω ότι είναι πιο ζωντανό, πιο φρέσκο, φαίνεται πιο υγιές καταρχάς και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Χρησιμοποιώ πάρα πολύ συχνά, μη σου πω και καθημερινά, οπότε με το που τελειώσει σίγουρα θα την ξαναπάρω. Και θα συμπληρώσω σε ένα προϊόν το οποίο είναι καινούριο. Το έχω βάλει σε αυτή την κατηγορία των αγαπημένων, γιατί ξέρω ότι όταν τελειώσει και αυτό με το καλό θα το ξαναγοράσω, δεν υπάρχει περίπτωση. Και αναφέρομαι στο Time to Prime από τη Sunkist. Από τις νούμερο 1 ερωτήσεις που παίρνω στο κανάλι και στο Instagram είναι: πες μας ένα καλό primer το οποίο να μπαίνει στους πόρους, να καλύπτει λίγο τις λεπτές γραμμές και γενικά να αφήνει ένα πιο smooth αποτέλεσμα. Λοιπόν, δεν το έχω πάρα πολύ καιρό, μάλιστα πολύ πρόσφατα το έδειξα στο κανάλι. Έχω να πω όμως ότι αυτά τα primers καταλαβαίνεις κατευθείαν άμα κάνουν δουλειά ή όχι. Γιατί με το που τα εφαρμόσεις καταλαβαίνεις ή θα κλείσουν τους πόρους ή δεν θα τους κλείσουν. Το συγκεκριμένο λοιπόν είναι πάρα πολύ καλό σε αυτό το κομμάτι. Εγώ γενικά δεν υποφέρω να σας πω ιδιαίτερα από πάρα πολύ ανοιχτούς πόρους. Έχω ξηρή επιδερμίδα, οπότε οι πόροι μου είναι σχετικά normal. Παρόλο λοιπόν που δεν έχω ιδιαίτερους πόρους, έχω αρκετά έντονες γραμμές στο μέτωπο. Το οποίο αυτό πάει από πάνω και κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά στο να το καμουφλάρει λίγο. Προφανώς και δεν τις εξαφανίζει εντελώς, δεν κάνει θαύματα, κανένα προϊόν, όχι μόνο αυτό. Αλλά αυτό που ισχυρίζεται ότι κάνει, ότι δηλαδή καμουφλάρει κάπως τις ατέλειες, όντως το κάνει. Το αγαπώ πάρα πολύ, δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να σταματήσω να το χρησιμοποιώ. Και θα συνεχίσω με foundation. Τώρα εδώ υπήρχε πρόβλημα, υπήρχε μία μάχη. Το προϊόν που θα σας δείξω, αγαπώ να το μισώ και μισώ να το αγαπώ. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Αναφέρομαι στο Dermacol. Είναι ένα foundation το οποίο είναι πάρα πολύ καλυπτικό. Είναι πάστα κυριολεκτικά στόκος. Χρειάζεται οπωσδήποτε ανάμιξη, είτε με ένα πιο λεπτό έρευστο foundation, είτε να το κάνεις ανάμιξη με την ενυδατική σου. Βασικά οτιδήποτε πιστεύεις ότι θα του δώσει μια πιο ρευστή σύσταση, διότι από μόνο του είναι και λίγο δύσκολο στο blending. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα με το συγκεκριμένο? Όταν βιάζομαι, όταν βαριέμαι να χτίσω το foundation, όταν βαριέμαι γενικά να κάνω μια πολύ καλή βάση με πολλά προϊόντα, παίρνω αυτό εδώ πέρα το προϊόν, εφαρμόζω μια άπειρο ελάχιστη ποσότητα και το πρόσωπό μου δεν χρειάζεται ούτε concealer, καλά καλά δεν χρειάζεται primer, έχω στο peak and fee τη μεγαλύτερη κάλυψη που θα μπορούσα να έχω και συνεχίζω, κάνω λίγο τα φρύδια μου, βάζω ένα κραγιόν και είμαι έτοιμη να φύγω. Αψεγάδιαστο. Πολύ καλυπτικό, έχει φυσικά και αρνητικό η υπόθεση και γι' αυτό είπα ότι αγαπώ να το μισώ και μισώ να το αγαπώ. Το συγκεκριμένο λοιπόν foundation, επειδή είναι τόσο στόκος και κάνει αυτή τη δουλειά που κάνει, δυστυχώς προσωπικά με το που το εφαρμόζω βγάζω σφινθουράκια. Αυτό που κάνω είναι να κάνω μια πολύ πολύ σωστή περιποίηση, καθαρισμό μετά την εφαρμογή του foundation, αφού θέλω να κάνω τότε μακιγιάζ μου και την επόμενη μέρα είμαι μια χαρά, έχουν φύγει τα σφινθουράκια. Οπότε ναι, το θυσιάζω γιατί πραγματικά μου έχει λύσει τα χέρια, ειδικά σε περιπτώσεις που δεν έχω χρόνο ή δεν έχω όρεξη να ασχοληθώ πιο έτσι διεξοδικά πάνω στο μακιγιάζ μου. Και θα συνεχίσω με concealer. Προφανώς και ξέρετε τι θα σας δείξω, παρόλα αυτά αν είστε καινούργοι στο κανάλι ίσως να μην ξέρετε. Έχω ξεχωρίσει δύο προϊόντα, το ένα είναι από την Makeup Revolution το Conceal and Define και το άλλο είναι φυσικά το πολύ αγαπημένο μου, διαχρονικό, το Liquid Camouflage από την Catrice. Άμα κάποιος μου έλεγε ότι είσαι υποχρεωμένη ή να κρατήσεις αυτά τα δύο και να μην δοκιμάσεις ποτέ κάποιο άλλο concealer ή να μην έχεις αυτά αλλά να δοκιμάσεις ό,τι concealer υπάρχει στον κόσμο, πιστεύω ότι θα διάλεγα το πρώτο. Διότι αυτά εδώ πέρα τα concealer, τουλάχιστον στη δική μου επιδερμίδα, στα δικά μου μάτια, μπλα 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 μπλα, είναι ό,τι καλύτερο μπορώ να βάλω. Και τα δύο είναι super καλυπτικά. Διαφορές τους είναι ότι αυτό είναι λίγο πιο ενυδατικό και μπλεντάρεται πολύ πιο εύκολα, ενώ αυτό είναι λίγο πιο στεγνό να το πω, οπότε θέλει γρήγορη δουλειά. Η διαφορά τους λοιπόν είναι στο τρόπο εφαρμογής
παύλα χτισήματος και όχι στην απόδοσή τους. Η απόδοσή τους είναι η ίδια, μου αρέσουν πάρα πολύ και τα δύο. Αν αναζητάς ένα κονσίλερ το οποίο πραγματικά θα σου καλύψει τους μαύρους κύκλους, θα σου δώσει φωτεινότητα και θα καλύψει κυριολεκτικά ό,τι σημείο έχεις σε ατέλεια, είναι αυτά τα δύο, τα προτείνω με κλειστά μάτια και τα αγαπώ πάρα πολύ φυσικά. Και θα περάσω σε φρύδια. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι εγώ δεν έχω καθόλου φρύδι φυσικό. Έχω κυριολεκτικά πάρα πολύ λίγες τρίχες. Όλο το υπόλοιπο, όταν με βλέπετε άβαφη, είναι από ημιμόνιμο τατουάζ. Το οποίο όταν φοράω foundation, φυσικά επειδή είναι τατουάζ, είναι βαφή ουσιαστικά, αυτό το πράγμα εξαφανίζεται και μένουν μόνο οι τρίχες μου. Οι οποίες είναι τρεις, όπως είπαμε, τρεις-τέσσερις εκεί. Οπότε χρειάζομαι πολύ καλά προϊόντα για τα φρύδια, τα οποία θα μου δώσουν όχι απλά γέμισμα στα φρύδια, αλλά σχηματοποίηση. Προκειμένου λοιπόν να κάνω το περίγραμμα, που είναι το πιο βασικό προσωπικά πιστεύω για να σχηματοποιήσεις ένα φρύδι, χρησιμοποιώ το Aura Bromatic, το οποίο έχει μια πάρα πολύ λεπτή μύτη, με βοηθάει πάρα πολύ στο να είμαι ακριβής, όπως επίσης όταν το χρησιμοποιείς γράφει τόσο όσο. Δεν θα σου κάνει το φρύδι να φαίνεται ξένο, επίσης δεν πρόκειται να κάθεσαι 100 ώρες να πατάς ξανά και ξανά και ξανά για να κάνεις τη γραμμή και να φαίνεται. Εξαιρετικό προϊόν, δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσω να το παίρνω ποτέ, τουλάχιστον μέχρι να ανακαλύψω κάτι άλλο. Και συνεχίζω με setting powder. Είχα πάρα πολλές, οποίες θα έβγαζα εδώ πέρα πάνω στο γραφείο να σας δείξω, όμως σκέφτηκα, κάτσε, περίμενε, ποια χρησιμοποιείς πιο πολύ. Ποια πραγματικά, άμα μου τελείωνε, θα την έπαιρνα την επόμενη ώρα, όχι απλά μέσα στην εβδομάδα, α, θα κάνω μια παραγγελία, την επόμενη ώρα. Είναι η Golden Rose. Έχω μιλήσει άπειρες φορές για αυτή την πούδρα, δεν θέλω να καταδύσω κιόλας γραφική. Απλά πραγματικά είναι από τις πούδρες που προσωπικά εγώ έχω βρει την υγειά μου. Αφήνει ένα πάρα πολύ βελούδινο φινίρισμα κάτω από την περιοχή των ματιών και γενικά όπου καθίσει και το σετάρεις. Δεν είναι καθόλου ξηρή επίσης σαν πούδρα. Έχει λίγο σε μια πιο βουτυρένια εμφάνιση. Δεν μπορώ να το περιγράψω αλλιώς. Κάνει εξαιρετική δουλειά στο να καμουφλάρει τους πόρους. Έχει τρομερή ιδιότητα στο να μην κάνει το κονσίλερ να μπει σε λεπτές γραμμές. Τι να πω. Τουλάχιστον για τις ανάγκες της δικής μου επιδερμίδας, αυτή η πούδρα είναι ιδανική και δεν πρόκειται να σταματήσω να την αγοράζω ποτέ. Και θα περάσω σε μάσκαρα. Επίσης έχω πάρα πολλές τις οποίες χρησιμοποιώ, μου αρέσουν και θα τις αγόραζα άμα μου τελείωναν. Αλλά υπάρχει μία μάσκαρα που δεν μπορώ κυριολεκτικά να ζήσω χωρίς αυτήν. Δηλαδή πιστεύω ότι άμα κάποια στιγμή μου λείψει αυτή η μάσκαρα από το σπίτι, θα πάθω νευρικό κλονισμό. Αναφέρομαι στην Lash Princess από την Essence, είναι στη μόδα της συσκευασία. Είναι η μάσκαρα που φοράω σήμερα στις βλεφαρίδες μου και είναι η μάσκαρα γενικά που όταν δεν θέλω να δοκιμάσω κάτι καινούριο και όταν θέλω οι βλεφαρίδες μου να είναι σωστές, μακριές, με όγκο, είναι η μάσκαρα που παίρνω. Η συγκεκριμένη λοιπόν μάσκαρα έχει ένα σπουλί το οποίο είναι ελαφρώς με καμπύλη και βοηθάει πάρα πολύ στο να σηκώσει τις βλεφαρίδες και στις γωνίες, δεξιά και αριστερά, που είναι και πιο δύσκολο υποτίθεται να σηκώσεις τις βλεφαρίδες σου. Κάνει εξαιρετική δουλειά, δεν τρέχει, δεν λερώνω μόνο ότι χρησιμοποιώ, δεν έχω ούτε ένα αρνητικό, ούτε ένα όμως. Και τώρα θα πάμε στις σκιές. Ξέρετε ότι έχω πάρα πολλές παλέτες, σας δείχνω πάρα πολλές καινούργιες παλέτες, σε σχεδόν κάθε εβδομάδα σας δείχνω και από μια καινούργια παλέτα. Όταν όμως θα πρέπει εγώ να σκεφτώ ποια παλέτα χρησιμοποιώ πιο συχνά στην καθημερινότητά μου, όταν είναι να πάω για έναν καφέ, όταν είναι να πάω για εξωτερικές δουλειές, ακόμα και όταν είναι να γυρίσω κάποιο βίντεο καλή ώρα τώρα που δεν χρειάζεται να κάνω ένα make-up tutorial για να δείξω μια καινούργια παλέτα, η παλέτα που χρησιμοποιώ είναι μία και μόνο μία. Και είναι από τη Freedom, ναι, δεν είναι από Revolution, είναι από Freedom, και είναι η Pro Artist Pad, η Black Arts, η οποία, κορίτσια μου όμορφα, έχει μέσα ό,τι χρειάζομαι, ούτως ώστε να κάνω ένα ουδέτερο γήινο μακιγιάζ. Χρησιμοποιώ λοιπόν συστηματικά αυτή την παλέτα, διότι έχει μέσα ό,τι, μα ό,τι γίνει απόχρωση μπορώ να χρησιμοποιήσω και να θελήσω. Έχει και shimmers, έχει και matte, έχει και sheer. Επίσης είναι και πρακτική παλέτα σαν συσκευασία. Τι κάνω μία έτσι, έχω το καθρέφτη μου μπροστά και βάζω 2-3 σκιές εκεί πέρα ίσα ίσα να φτιάξω το μάτι και είμαστε έτοιμοι. Επίσης σήμερα το μακιγιάζ μου είναι από αυτή την παλέτα. Αποφάσισα να κάνω έτσι λίγο πιο γίνες αποχρώσεις στα μάτια. Είναι λίγο smoky, αλλά πάλι κινούμαστε σε γίνες αποχρώσεις. Την αγαπώ πάρα πολύ. Γι' αυτήν δεν πρόκειται να σας πω ότι όταν μου τελειώσει θα την ξαναπάρω, γιατί πολύ απλά δεν πρόκειται να τελειώσει ποτέ. Και τώρα θα περάσω σε κοψίματα. Έχω πάρα πολλές αγαπημένες παλέτες, bronzers, contouring παλέτες κτλ. Τις οποίες χρησιμοποιώ. Αυτή όμως που είναι η πιο διαχρονική, την έχω πάρα πολύ καιρό και την αναζητώ πάρα πολύ συχνά για να κάνω τα ζεστάματά μου, είναι από τη Revolution και είναι η Ultra Contour Palette, η οποία είναι έτσι. Έχουν σβηστεί τα γράμματα γιατί είναι προπολεμική. Και έχει μέσα αυτές τις αποχρώσεις. Έχει στην κάτω σειρά τα ζεστάματα και στην πάνω σειρά έχει πούδρες και highlighters. Είναι μια πάρα πολύ πρακτική παλέτα.
ό,τι χρειάζεσαι για τα ζεστάματά σου και τις λάμψεις σου είναι εδώ μέσα. Πολύ γερό χαρτί μέσα στην παλέτα είναι αυτή η απόχρωση, η οποία είναι αρκετά ψυχρή και βοηθάει πάρα πολύ στο να μην φαίνεται λερωμένο το σημείο εδώ πέρα όταν κάνεις το contouring. Όταν χρειαστεί να πάψω άτομο, παίρνω αυτή την παλέτα γιατί ξέρω ότι θα κάνει τρομερή δουλειά και δεν θα έχουμε μπλεξίματα με λάθος αποχρώσεις κτλ. Και συνεχίζω με highlighter. Εδώ πέρα γίνεται της τρελής, διότι έχουμε πάρα πολλά προϊόντα, έχω πάρα πολλά highlighters, αγαπώ τις λάμψεις, δεν ξέρω, μου φαίνεται εξάλλου. Είμαι λοιπόν junkie με τις λάμψεις. Μπορώ να πω όμως ότι από τη στιγμή που πήρα αυτό το προϊόν που θα σας δείξω, το χρησιμοποιώ πιο συστηματικά από οτιδήποτε άλλο μεμονωμένο ή σε παλέτα. Θα αναφερθώ κατευθείαν στην παλέτα της Sof σε συνεργασία με τη Makeup Revolution. Η παλέτα λοιπόν απαρτίζεται από 8 αποχρώσεις highlighter, οι οποίες είναι και σε διαφορετική υφή. Δηλαδή υπάρχουν ψημένα highlighter, τα οποία είναι πιο έντονα σε απόδοση, πιο βραδινά, να το πω, πιο εξωπραγματικά. Υπάρχουν και τα pressed highlighter, τα οποία είναι λίγο πιο καθημερινά, λίγο πιο βατά για την καθημερινότητά μας τέλος πάντων. Έχουνε, ρε κορίτσια μου, τέτοια απόδοση, είναι τόσο έντονα που πιστεύω ότι άμα έχεις μια τέτοια παλέτα δεν υπάρχει κανένας λόγος να πειραματιστείς με άλλες παλέτες. Δηλαδή ένα σοκ το παθαίνεις, καταλαβαίνεις. Απίστευτη παλέτα, πολύ πολύ σωστή και ωραία συνεργασία που έκανε η Sof με τη Revolution, όπως επίσης είναι και σε μια τιμή που άμα πάρεις μεμονωμένα τα pans, τα οποία είναι τεράστια, και την ποσότητα των highlighters, είναι αστεία η τιμή, νομίζω κοστίζει γύρω στα 14 ευρώ. Ούτε το παπά μου το πεις. Ούτε. Τώρα θα περάσω στα χείλη. Θα σας δείξω δύο προϊόντα, ένα μολύβι χιλιών και ένα liquid lipstick. Αυτά τα δύο τα προϊόντα τα έχω χρησιμοποιήσει τόσο πολύ που έχω βαρεθεί εντός εισαγωγικών να βλέπω τον εαυτό μου με αυτό το χρώμα στα χείλη. Και είναι αυτό που φοράω σήμερα. Είναι από την εταιρεία Ομόρφια και τα δύο και είναι το τέλειο κόμπο για να κάνεις αυτό εδώ πέρα το αποτέλεσμα στα χείλη. Το πρώτο είναι το Lip Pencil στην απόχρωση Spiritual, το οποίο έχει ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο ψυχρό μπορντό. Κάνει τον τέλειο συνδυασμό με ό,τι lipstick βάλω από πάνω. Δεν έχει σημασία αν είναι λίγο πιο ψυχρό, πιο θερμό. Βάζω αυτό σαν περίγραμμα και είμαι καλυμμένη, ξέρω ότι θα βγει το αποτέλεσμα μια χαρά. Τώρα θα σας δείξω το καραγιόν, το οποίο είναι όλα τα λεφτά. Κάθε φορά που το φοράω με ρωτάτε τι καραγιόν φοράς, και είναι το Πίνα Κολάδα από την Ομόρφια. Είναι ένα απίστευτα ωραίο νουτ, το οποίο γκριζοροζίζει και είναι ό,τι μα ό,τι πρέπει για ένα νουτ αποτέλεσμα, το οποίο όμως δεν θα φαίνεται πεθαμενατζίδικο. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Αφού καλύψαμε το θέμα απόχρωσης, το οποίο εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ, το θέμα απόδοσης και τα γενικά του χαρακτηριστικά είναι τα εξής. Η απόδοση του είναι μια χαρά, έχει μια πάρα πολύ ωραία σύσταση, είναι ομοιόμορφη, δεν αφήνει κενά, γενικά είναι πλούσιο, είναι πολύ pigmented. Ένα είναι αυτό, και το δεύτερο είναι ότι δεν κολλάει, μένει πάρα πολύ ώρα στα χείλη και παρόλο που είναι νουτ, εδώ πέρα σε αυτό το σημείο που είναι το αντιστοιχικό, που εγώ πάντα έχω ιδιαίτερο πρόβλημα σε αυτό το σημείο με τα nude lipsticks, γιατί έχω και ξηρότητα στα χείλη μου 24 ώρες το 24ωρο, είναι το λιγότερο αντιστοιχικό αποτέλεσμα το οποίο έχω βρει σε lipstick. Αυτό εδώ πέρα το σημείο δηλαδή είναι normal για τα δικά μου δεδομένα, γιατί έχω και έχω χρησιμοποιήσει nude lipsticks τα οποία πραγματικά εδώ πέρα σε αυτό το σημείο ειδικά. Και καταλήγω σε σπρέι. Θα σας δείξω δύο, αν και είναι πολλά περισσότερα αυτά που υπεραγαπώ, αλλά θα σας δείξω αυτά τα οποία κυριολεκτικά, τι να πω ρε παιδί μου, δεν μπορώ χωρίς αυτά. Το πρώτο έχει τελειώσει κιόλας, είμαι πάρα πολύ στενοχωρημένη, και είναι από Milan, είναι το Make It Do It, το οποίο είναι ένα setting spray που δεν θα βολέψει καθόλου λιπαρές επιδερμίδες, σας το ξεκαθαρίζω από τώρα. Είναι το πιο ενυδατικό setting spray το οποίο έχω δοκιμάσει στη ζωή μου. Δεν πάω να έχω βάλει 100 κιλά πούδρα να φαίνομαι, ρε παιδί μου, τι να σου πω, στεγνή μέχρι το θάνατο. Άμα φορέσω αυτό από πάνω, flawless as hell. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το χαρακτηριστικό, διότι έχω ξηρή επιδερμίδα, όσα προϊόντα και να βάλω στη διάρκεια της ημέρας παίζει να σπάσω, είναι πάρα πολύ συχνό το φαινόμενο να σπάσει σε κάποια σημεία πάνω στο πρόσωπο. Βάζω αυτό εδώ πέρα, το έχω στη τσάντα μου, το τι να σου πω ρε παιδί μου, το χρησιμοποιώ πάρα πολύ και γι' αυτό και έχει τελειώσει. Είναι λίγο τσιμπημένο, δηλαδή για setting spray θεωρώ πως είναι αρκετά τσιμπημένο, αλλά δεν με πειράζει γιατί απλά δεν μπορώ χωρίς αυτό, το αγαπώ πάρα πολύ, μου αρέσει, δεν έχω δει κάτι παρόμοιο σε άλλο setting spray. Περνάω στο δεύτερο spray, το οποίο είναι και το τελευταίο προϊόν που θα σας δείξω σήμερα, το οποίο είναι από Mario Badescu και είναι το Facial Spray with Aloe and Rose Water. Είναι αυτό εδώ πέρα το προϊόν, το οποίο καταλαβαίνεις ότι έχει ψηλοτελειώσει, γιατί το χρησιμοποιώ παντού, παντού όμως. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις στα μαλλιά, στα πινέλα σου για να δώσει πιο πολύ μεγάλη ένταση μιας σκιάς, ενός χρώματος. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις εννοείται για setting spray. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις για primer. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις ενδιάμεσα όταν έχεις κάνει βάση και έχεις βάλει πούδρα και θέλεις λίγο να μαλακώσεις το πρόσωπο πριν προχωρήσεις στο υπόλοιπο μακιγιάζ. Είναι ένα θεϊκό προϊόν. Είναι ένα πολύ χρηστικό εργαλείο και το χρειάζεσαι. Σπάνια θα πω για ένα προϊόν το χρειάζεσαι. Το χρειάζεσαι.
Και κάπως έτσι ολοκλήρωσα την παρουσίαση των προϊόντων που δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυτά. Θέλω πάρα πολύ να μου πείτε αν κάποιο από αυτά είναι και το δικό σας πολύ αγαπημένο, πολύ χρησιμοποιημένο προϊόν. Και οποιαδήποτε απορία φυσικά έχετε για οτιδήποτε σας έδειξα ή δεν εξήγησα πάρα πολύ καλά, ευχαρίστως γράψτε το μου από κάτω. Και αυτά τα προϊόντα έχουν καταβολέψει εμένα και είμαι υπερευχαριστημένη. Προφανώς και δεν έχουμε όλοι τις ίδιες ανάγκες. Επομένως, άμα κάποιο από αυτά σας έχει δυσαρεστήσει, είναι απολύτως φυσιολογικό και θα ήθελα πάρα πολύ επίσης να μου το αναφέρετε. Διότι όταν μια κοπέλα με ρωτήσει αν ένα προϊόν είναι καλό, θα ήθελα να είχα και μια πιο σφαιρική άποψη σε ένα προϊόν. Αυτά λοιπόν για αυτή τη φορά. Θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα σε νέο βίντεο. Μέχρι την επόμενη φορά να περνάτε τέλεια. Τέλεια, τέλεια και φιλάκια πολλά αγάπες μου!